αυτή τη στιγμή 18 διαφορετικές ειδικότητες στη σχολή. Από αυτές, αυτό το εξάμεινο θα λειτουργήσουμε συγκεκριμένες. Θα λειτουργήσουμε το τμήμα, καινούριο τμήμα σε μαγειρική, σε αρτοπία ζαχαροπλαστική, σε κομωτική, στο barman, στο τμήμα των security και μια εντελώς καινούργια ειδικότητα που θα ξεκινήσουμε τώρα για πρώτη φορά. Αυτές οι άλλες ειδικότητες, κάποιες έχουν ξεκινήσει είτε από το προηγούμενο εξάμεινο, είτε, εντάξει, μαγειρική τώρα είναι εδώ και 3 χρόνια. Θα έχουμε βάλει σχεδίαση ενδύματος, κοπτική ραβδική δηλαδή. Από τα άτομα που παρακολουθούν μέχρι τώρα, τους σπουδαστές, έχει παρατηρηθεί ότι όταν τελειώνουν τις σπουδές τους μπορούν να βρουν δουλειά, γιατί είμαστε και σε μια δύσκολη συγκυρία. Τα περισσότερα παιδιά και σε ορισμένα τμήματα όλα τα παιδιά, ας πούμε στο τμήμα της μαγειρικής σχεδόν όλα και της ζαχαροπλαστικής, σχεδόν τα παιδιά που έχουν αποφοιτήσει έχουν δουλειά. Έχουμε φτάσει στο σημείο όπου μας ζητάνε και δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, ας πούμε, τα καταστήματα. Τώρα το τμήμα της κομωτικής πρώτη φορά λειτουργεί, θα τελειώσει τον Ιούνιο. Τα άλλα τμήματα, ας πούμε, της πληροφορικής και τα λοιπά, είναι σίγουρα πολύ πιο δύσκολη η έβρεση εργασίας, ας πούμε, αλλά σε γενικές γραμμές εμείς προσπαθούμε να βγάλουμε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν και αυτό που θα σπουδάσουν να τους αρέσει, και θεωρώ ότι στις περισσότερες φορές κάνουν κάτι το οποίο τελικά τους αρέσει και μένουν, ας πούμε, στις δουλειές που... Μέχρι πότε κάποιος που ενδιαφέρεται πρέπει να καταθέσει αίτηση? Μέχρι τις 20 του Φλεβάρι. Μέχρι τις 20 του Φλεβάρι, δηλαδή χθες ξεκίνησαν οι εγγραφές. Θα πάμε μέχρι τις 20 Φλεβάρι και 25 Φεβρουαρίου ξεκινάει το καινούριο εξάμεινο. Υπάρχει κάποιος απαραίτητος αριθμός σπουδαστών για να λειτουργήσει ένα τμήμα? Ναι, υπάρχει. Δηλαδή θεωρούμε ότι κάθε τμήμα θα είναι από 5 μέχρι 15 άτομα. Έτσι. Το μέγιστο. Και πόσες ώρες διδασκαλίας έχουν εβδομαδιαίως? Αυτό εξαρτάται από, από το αντικείμενο που θα διαλέξει κάποιος. Ας πούμε στη μαγειρική είναι περίπου 4 ώρες κάθε μέρα. Και στη ζαχαροπλαστική το ίδιο. Στο τμήμα τώρα του καινούριου της κοπτικής γραπτικής κάνουν 4 φορές τη βδομάδα από 2 ώρες κάθε φορά. Σε ένα πρόγραμμα που μπορεί να προσαρμοστεί και για εργαζόμενους? Ναι, ναι, ναι. Μπορούν να το παρακολουθήσουν, δηλαδή είναι ευέλικτο. Ναι, 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 μπορούμε.